Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύω του ουράνιου, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού, παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, της ζωής ο οργός, ευθέτε και σκύλωσον ημίν, εκαθάριστον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας, κοιτάσαι μόνο. Αμήν. Από τον Ιερό Χρυσόστομο θα έχουμε και πάλι, αλλά άλλο θέμα. Πέρασε ο χριστιανισμός από φωτιά και σίδερο για να διαδοθεί στα πέρατα της Οικουμένης. Αφού όλοι γνωρίζουμε ότι η γη ήταν κατάσπαρτη από είδωλα. Βασίλευε η ειδωλολατρία σε όλη τη γη. Μόνο στο Ισραήλ είχαν μονοθεία. Γιατί από εκεί βέβαια διαλέχθηκε να προέλθει ο Χριστός. Αλλά αμέσως μετά την ανάληψη του Κυρίου και την άμεση εκτέλεση της εντολής του Κυρίου «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, πηγαίνετε να κηρύξετε σε όλα τα έθνη», άμεσα, αμεσότατα, όλοι οι Απόστολοι αντιμετώπισαν εχθρική διάθεση από εκείνους που άκουγαν το κήρυγμά τους, το νέο κήρυγμα που εκπορεύθηκε από την Παλαιστίνη, από την Βηθυλέμ της Ιουδαίας. Το 250 μετά Χριστόν, το 250 μετά Χριστόν, στην Κωνσταντινούπολη ήταν αυτοκράτορας ο Διοκλητιανός. Διοκλητιανός. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος, πολύ μεγάλο λάθος. Το 351, όχι 250, ήταν Διοκλητιανός 250, αλλά το 351 ήταν αυτοκράτορας ο Ιουλιανός, ο λεγόμενος Παραβάτης. Αυτός, πριν ανέβει στο θρόνο, προσποιείτο ότι ήταν χριστιανός. Γιατί το 325, μιλάμε για 351, 25 χρόνια πριν, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Άγιος Κωνσταντίνος, είχε εκδώσει το διάταγμα των Μεδιολάνων, βάσει του οποίου όλες οι θρησκείες ήσαν ισότιμες στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ελεύθερες να ασκεί καθεμία τα καθήκοντά της, ας το πω έτσι, το καταλάβουμε. Δεν εμποδίζεται καμία στο δικό της χώρο να κάνει ελεύθερα τα καθήκοντά της. Όμως αμέσως μετά τον Άγιο Κωνσταντίνο ανέλαβε ο Ιουλιανός, ο οποίος ξεδιπλώθηκε για τα καλά ότι ήταν εσωτερικά ειδωλολάτρης. Το πρώτο βήμα που έκανε, το πρώτο βήμα, ήταν να στείλει απεσταλμένους στο μαντίο των αδελφών, στην Πυθία,
να ρωτήσει, να τα βάλει με τον χριστιανισμό, να τον ξεκάνει από τη μέση. Τότε πήρε από την Πυθία μήνυμα που έλεγε το εξής, θα το πω όπως το λέει στα αρχαία. «Είπατε το βασιλεί», του είπε η Πυθία, το δαιμόνιο δηλαδή, που απέδειξε τον Χριστό, ποιος αντέχει. «Είπατε το βασιλεί, χαμέ πέσε δέδαλος αυλά», να του πείτε ότι ο δέδαλος που πέταξε ψηλά έπεσε κάτω. «Και ουκέτι έχει φίβος καλύβει», από εδώ και πέρα ο Απόλλωνας, φίβος είναι ο Απόλλωνας, δεν θα έχει σπίτι να μείνει μέσα. Ουδε μάντιδα δάβνη, ούτε το μαντίο, στο μαντίο που είναι η μάντις, γυναίκα, από εδώ και πέρα δεν στεφανώνεται. Γιατί πηγαίνει τη στεφανώνανε τη μάντιδα που έχει εκεί πέρα, την Πυθία δηλαδή, και έδινε χρησμούς. Χρησμούς το δαιμόνιο βέβαια. Έτσι δεν είναι. Να του πείτε λοιπόν ότι είναι το τέρμα, με άλλα λόγια, της ειδωλολατρίας. Και αρχίζει μία νέα εποχή. Το λέμε εμείς. Αλλά μέχρι εδώ, ουκ έχει μάντιδα δάβνη. Δεν θα λέμε από εδώ και πέρα μαντίες, θα καταργηθούν οι μαντίες. Πήρε ο Αυτοκράτορας την απάντηση, αλλά δεν υπάκουσε και στο δαιμόνιο που του έδωσε την απάντηση. Γιατί την απάντηση δαιμονίου αυτή, αλλά υποχρεωτικά την έδωσε την απάντηση. Έκανε μερικές κινήσεις, όχι κινήσεις, κήρυξε διωγμό κατά του χριστιανισμού. Διαβάζω να δούμε εδώ τι ακριβώς, πώς το έκανε. Μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου πέταξε το προσωπείο, τη μάσκα που φόραγε ο Ιλιανός, και παρίστανε τον χριστιανό. Και με πολλή ανασχυντία φανέρωσε την πίστη του στα είδωλα, που από παλιά την είχε, αλλά την έκρυβε. Φοράγε μάσκα. Τη φανέρωσε λοιπόν σε όλους και εξαπέλυσε διατάγματα. Αμέσως διατάγματα. Να ξέρουμε πώς στέκει κάθε εξουσία απέναντι σε αυτό που λέγεται πίστη, ορθοδοξία και μόνο σε ορθοδοξία. Οι άλλοι δεν διατρέχουν κίνδυνο. Σε όλη την αυτοκρατορία. Και τι έλεγα τα διατάγματα? Να επισκευαστούν οι ναοί των ειδώλων. Να ανοικοδομηθούν οι βομοί. Να ξαναχτίσουν βομούς και να θυσιάζουν. Να αποδίδονται στους θεούς οι παλαιές τιμές. Να τα προσέξουμε και τα πράγματα. Και να οργανώνονται προσφορές προς τους θεούς από παντού, σε όλη την επικράτεια. Εξαιτίας αυτού, μάγοι και απατεώνες και μάντις και ιονοσκόποι και μυναγύρτε. Μυναγύρτες ήταν ιερείς, μάλλον ήταν, ναι, ιερείς ήσαν της θεάς Μήνης, αλλιώς το όνομα Κυβέλη, οι οποίοι κάθε μήνα γυρίζανε στα σπίτια των λατρών και μάζευαν πως το λέμε, εισφορές, χρήματα.
Αυτοί ήταν οι μυναγίδες, λέει. Και αυτοί μαζευτήκαν όλοι, λέει, στο Βυζάντιο, παρακαλώ. Και χαλκευτές, θα λέγαμε χαλκευτής είναι εκείνος που μηχανεύεται, κάθε είδους απάτης κατέφθαναν από όλα τα μέρη του κόσμου. Από όλα τα μέρη του κόσμου. Και έβλεπε έτσι κανείς τη χώρα να είναι γεμάτη από εχθρούς, από ανθρώπους, εσχρούς και εκδιωγμένους από τη χώρα τους. Από όλα τα μέρη της γης έφταναν στην πόλη άνθρωποι εσχροί και διωγμένοι από τη χώρα τους. Αυτοί δηλαδή που προηγουμένως πέθαιναν από την πείνα ή που είχαν συλληφθεί για απάτες και εγκλήματα και βρίσκονταν στη φυλακή. Άνοιξαν οι πόρτες και βγήκαν όλοι αυτοί έξω. Θυμίζει τίποτα αυτό? Σύγχρονο. Βλέπετε τι κάνει εξουσία. Αλβανία. Βλέπετε τι κάνει εξουσία, παραλαμβάνεται. Το ζούμε. Λοιπόν, άνοιξε τα πάντα, περάστε. Και άλλοι που εργαζόντουσαν στα μεταλλεία σαν κατάδικοι. Ή άλλοι που μόλις και με τα βίας εξασφάλιζαν τα προς το ζήν, τα εξασφάλιζαν τα προς το ζήν από τα εσχρά επαγγέλματα. Το καταλαβαίνετε καλά αυτό. Ενεφανίστησαν έξαφνα ως ιερείς και μυσταγωγοί των ειδώλων και περιβαλλόμενοι δια πολλών τιμών. Την τιμή την είχαν όλα τα διαφερμένα όντα. Όλα τα διαφερμένα όντα. Και ο βασιλεύς, ενώ έκανε διωγμούς σε στρατηγούς και άρχοντες, χωρίς να δίδει λόγο σε κανένα, η εξουσία, όταν φτάσει, λέει, σε βάθος που να κάνει κακά, αρχίζει πια και παραφρονεί. Το Ευαγγέλιο, λέει, η Γραφή λέει, καταφρονεί και παραφρονεί. Με αυτούς τους εσχρούς άνδρες και τις πόρνες γυναίκες, τις οποίες επήρε από τα εκείματα που διεύθυναν πόρνες γυναίκες, εννοείται τι λέει εδώ πέρα. Περιφερόταν ο αυτοκράτορας σε ολόκληρη την πόλη και στα στενά. Τις είχε για παρέα και τους απατεώνες και όλες τα στοιχεία, τα διεφθαρμένα, τα είχε δίπλα του. Και ο μεν βασιλικός ύπος και όλη η βασιλική ακολουθία ακολουθούσαν όπισθεν σε απόσταση. Μαζί του είχε τα διεφθαρμένα στοιχεία και σε απόσταση η ακολουθία του βασιλιά. Άνδρες σωματέμποροι όμως και γυναίκες μαστροποί και όλοι οι διεφθαρμένοι κύκλωναν το βασιλέα και έχοντες αυτόν στο μέσο περιφέρονταν στην αγορά. Εξεστόμιζαν δε τέτοιους λόγους αυτοί οι διεφθαρμένοι και κάχαζαν κατά τον τρόπο που συνηθίζουν αυτοί που ανήκουν στα εσχρά επαγγέλματα. Γνωρίζω δε ότι αυτά και τα λοιπά λέω Χρυσόστομος, αυτά που σας λέω τώρα θα φανούν στους μεταγενέστερους απίστευτα λόγω της υπερβολικής ατοπίας. Δηλαδή φτάνανε σε ακραία σημεία οι κακότητές τους. Μπα, αυτά γινόταν, θα λένε αυτό που θέλει. Δηλαδή εμείς που τα διαβάζουμε τώρα μπορεί να λέμε μπα, είναι δυνατόν. Λέει, θα φανούν απίστευτα. Διότι ούτε ένας απλός πολίτης από αυτούς που πέρασε τη ζωή τους μέσα στην ευθέλεια και την εσχρότητα θα τολμούσε δημόσια να ασχημονεί με αυτόν τον τρόπο που ασχημονούσε αυτοκράτορας. Για αυτούς όμως που ζουν ακόμη δεν χρειάζεται να πω τίποτε. Υπήρχαν και άτομα που ζούσαν και τα είχαν δει με τα μάτια τους. Διότι ήσαν παρόντες και αυτά
που ήταν να γίνονται, αυτά ακούνε και τώρα από το στόμα μου, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Ακριβώς γι' αυτό τα γράφω τώρα, τώρα που ζουν ακόμη οι μάρτυρες, για να μην νομίσει κανείς ότι διηγούμενος τα παλιά σε ανθρώπους που δεν τα γνωρίζουν, μπορώ να μιλάω με ευκολία και να λέω ψέματα. Διότι εξ αυτών που τα είδαν, ζουν ακόμη και γέροντες και νέοι. Και ζητώ από όλους αυτούς να προσέλθουν και να ελέγξουν αυτά που λέω. Αν εγώ πρόσθεσα κάτι περισσότερο, και δεν θα έβρουν ότι πρόσθεσα, οπωσδήποτε όμως θα βρουν ότι παρέλειψα. Να αναφέρω από αυτά τις βρωμιές που έγιναν. Δεν είναι δυνατόν να παρουσιάσει κανείς με λόγους το μέγεθος της ξεσκυπωσιάς του, του άρχοντα. Για όσους εκ των μεταγενεστέρων δεν θα τα πιστεύουν, θα μπορούσα να πω τούτο, ότι ο δαίμον ονομάζει το Θεό μιας πόλης, τον Απόλλωνα, τον είχαν σε ένα ναό μέσα. Ο δαίμον, που σύ σε εθνική ονομάζεται Αφροδίτη, το λέει το όνομα Αφροδίτη, δεν εσχύνεται να έχει αυτής της ποιότητας λάτρης. Αυτή είναι η οπαδή των αρχαίων θεών. Αυτή είναι η περιγραφή που έδωσε. Τι να πει κανείς για τις νεκρομαντίες και τις σφαγές των παιδιών. Σφάζανε και παιδιά και κάνανε θυσίες. Οι θυσίες αυτές που τολμούσαν προ της ελεύσεως του Χριστού, προ και πάλι και καταργήθηκαν μετά τη γέννηση του Κυρίου, απετολμήθησαν πάλι τώρα. Είχαν σταματήσει και μόλις ανάβει ο Ιωαννός γινώσε και θυσίες. Μόνο λέει που δεν τις κάνει φανερά. Ο Ιερός Χρυσόστομος δεν είχε κανένα φόβο απέναντι στην εξουσία. Είχε το κεφαλάκι του έτοιμο να το κόψει, όποιος και να είναι αυτός. Αυτός λοιπόν ο βασιλεύς ανέβαινε συχνά στη Δάφνη. Η Δάφνη ήταν μια περιοχή στη Κωνσταντινούπολη. Μάλλον στην Αντιόχεια πρέπει να ήταν. Μάλλον στην Αντιόχεια πρέπει να ήταν. Αντιόχεια, ναι. Αντιόχεια. Όπως ήταν και η Φυσιά εδώ, λέμε. Ναι, Αντιόχεια. Λοιπόν, ανέβαινε λέει στη Δάφνη και έφερε αφιερώματα. Καθίστε. Αφιερώματα και έκανε και πολλές θυσίες ο Αυτοκράτορας. Με αυτές δε πιεστικά ζητούσε χρησμό από τον Απόλλωνα. Προσφορές, θυσίες, πες μας Απόλλωνα, τι να κάνουμε γι' αυτό. Θα πω δύο λόγια στο σημείο αυτό. Ζήτησε λοιπόν, είχε κάνει μεταφορά, είχε γίνει μεταφορά του Λιψάνου, του Αγίου Λιψάνου. Ποιος Άγιος ήταν, μου διαφεύγει από το μυαλό μου, που τον είχαν μεταφέρει στη Δάφνη, από αλλού στη Δάφνη, ο Αυτοκράτορας είχε φέρει εκεί πέρα. Όμως ζητούσε τώρα να του πει, έκανα καλά, απάντησέ μου που τον έφερα εδώ. Και ο λόγος βέβαια ήταν να ισοπεδώσει τον Άγιο με τους νεκρούς, ήταν μνήματα και ειδωλατρών εκεί πέρα, κοντά. Και σαν να είναι κάτι κοινό το λείψανο του Αγίου με τα λείψανα των ειδωλατρών. Λοιπόν, ζητούσε λοιπόν να δώσει ο Απόλλωνας, ο διάβολος δηλαδή, απάντηση, μαντία, να μην γίνει να το διώξουμε από εδώ πέρα. Πάνω λοιπόν σε αυτή την απάντηση θα ακούσουμε τα παρακάτω. Λοιπόν γνώρισε λέει, ρώτησε τον Απόλλωνα, τι να κάνω. Ο σπουδαίος όμως εκείνος δαίμον, ο Απόλλωνας, τι έκανε. Εδώ παίρνει ένα κομμάτι από αρχαίο κείμενο
και το ηρωνεύεται. Ο δαίμον εκείνος ο σπουδαίος που γνωρίζει πόσους κόκκους έχει η άμμος και πόσα μέτρα η θάλασσα είναι και συνεννοείται με τον κοφό και ακούει τον άλλο, όπως λέγουν αυτοί που πιστεύουν στο δαίμονα, τον Απόλλωνα δηλαδή, απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν του δίνει απάντηση. Καμία. Όταν στο τέλος από τα πολλά πες, πήρε απάντηση, του έδωσε, θα το διαβάσουμε λεπτομερώς γιατί αξίζει τον κόπο, του έδωσε την απάντηση. Με εμποδίζουν να μιλήσω τα λείψανα που έχεις εδώ, η τάφη με τα οστά. Και κάνει την παρατήρηση ο Χρυσόστομος και λέει, πες ξεκάθαρα ότι δεν σε εμποδίζουν τον άλλον, του Αγίου το λείψανο σε εμποδίζει, δαίμονα Απόλλωνα να απαντήσεις. Το λέει παρακάτω. Ζητούσε λοιπόν απάντηση, αλλά δεν απαντούσε, δεν έχει τη δύναμη. Λέει, και με τη σιωπή έδειχνε την ήττα του ο δαίμονας, δεν έχει τη δύναμη. Του έκλεινε το στόμα ο Κύριος. Διαβάζουμε λοιπόν να το δούμε. Δεν απαντούσε, διότι του έκλεισε το στόμα ο Άγιος Βαβύλας. Ήταν το λείψανο του Αγίου Βαβύλα. Η δύναμη του οποίου ήτο εκεί στη γειτονιά του. Επειδή φοβήθηκε μήπως γελιοποιηθεί από τους πιστούς του ο δαίμονας. Να απαντήσω, θα βγω ψεύτης. Λοιπόν, ας το βουλώσω για να μην γελιοποιηθώ το δαιμόνιο. Λοιπόν, μιλάμε, παρακολουθούμε τον Άγιο Χρυσόστομο από εδώ πέρα. Τι γεγονότα που δεν γνωρίζουμε. Να μάθουμε και ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, γιατί με τη σιωπή αποκάλυψε μόνο την αδυναμία του το δαιμόνιο. Δεν έχει τη δύναμη να απαντήσει, του διαφέρει. Όμως, με το να προσπαθεί να κρύβει όσα δεν κρύβονται, απέδειξε και αδυναμία και την ανέδεια και την ανεσκυντία του. Αδυναμία να απαντήσει. Δεν μπορώ να απαντήσω τελείως. Είναι ήττα αυτή. Ενώ χρόνια ολόκληρα έδινε απαντήσεις, εδώ τώρα δεν μπορεί να απαντήσει. Με εμποδίζουν οι νεκροί. Λέει, οι νεκροί. Πες ο νεκρός και όχι νεκροί. Ποια ήταν λοιπόν η δικαιολογία. Είναι, λέγει, το χωρίο της Δάφνης, η περιοχή που λεγόταν Δάφνη, γεμάτο από νεκρούς. Γεμάτο από νεκρούς. Δεν λέει νεκρό το Άγιο Λείψανο, το Αγίο Βίλα, αλλά από νεκρούς. Και αυτό εμποδίζει τον χρησμόν να δώσει απάντηση μαντική. Εμπόδιζε. Δεν θα ήταν όμως προτιμότερο ταλέπορε Απόλλωνα ή διάβολε, γιατί το ίδιο πράγμα είναι, να ομολογήσεις τη δύναμη του μάρτυρος που σε εμπόδιζε από το να προβασίζεσαι τόσο αδιάντροπα. Και ο μένα πόλων αυτά είπε. Δεν μπορώ, με εμποδίζουν οι νεκροί. Αυτό είπε. Το μαντίο. Δεν μπορώ να απαντήσω. Ο ανόητος όμως βασιλιάς, να το προσέξουμε, σαν να έπαιζε στο θέατρο δραματικό έργο, ήρθε αμέσως στον τόπο, εκείνο τη Δάφνη, που ευρίσκεται ο Άγιος Βαβύλας. Πήγε κατευθείαν στον τάφο του Άγιου Βαβύλα. Δεν πήγε στους άλλους νεκρούς, είπε με εμποδίζουν νεκροί ο χρησμός του μαντίου. Και ο Αυτοκράτορας το συνέφερε να πάρει το λείψανο του Άγιου Βαβύλα. Αν όμως βδελυροί και μολυσμένοι δεν εξαπατούσατε ενσυνείδητα ο ένας τον άλλον
και δεν έπαιζατε από κοινού θέατρο, δηλαδή εσύ αυτοκράτορα που είσαι ευδελιρός και υποκειμένος και ο δαίμονας Απόλλωνας, αν ο Εσοδάνα δεν ξεπατούσε, γιατί το Μαντίο είπε, η Δακρή, τον εξαπάτησε τον αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας πάει να πάρει το ύψανο του Αγίου. Δεν έκανε αυτό που είπε το Μαντίο, ο ένας τον άλλον εξαπατούσε. Γιατί σήμερα υποδίεσε τον δαίμονα, εσύ που υποδίεσε τον δαίμονα, λέγεις ανωνύμος και αορίστος ότι οι νεκροί ευθύνονται. Σύ δε βασιλιά, σαν άκουσες ονομαστικά ο Βαβύλας. Το αντιλαμβάνεστε, το καταλαβαίνετε καλά αυτό. Πάμε παραπέρα. Και με προδιορισμό ποιος είναι το υπαίτιος νεκρός, αφήνεις τους άλλους νεκρούς και ενοχλείς μόνο τον Άγιο. Λες τον αυτοκράτορα. Διότι συμφώνως προς την απόφαση του δαίμονος, έπρεπε να καταστρέψεις όλες τις πλανοθήκες στη Δάφνη. Είπε, είναι νεκρή. Έπρεπε να πάρεις όλες τις πλανοθήκες και των δωρατρών και του Αγίου, όλα να τα κάνεις κομμάτια, να τα καταστρέψεις. Αλλά εσύ πήγες μόνο στο Αγίου. Το Μαντίο απαντάει, δίνει απάντηση γενική και εσύ πας ονομαστικά. Λοιπόν, θα απαντήσεις ότι δεν αναφέρθηκε σε όλους τους νεκρούς. Μήπως δεν το ομολόγησε καθαρά και ξάστερα. Φαίνεται ότι σε σένα βασιλιά που παίζεις άθλιο θέατρο αποκάλυψε αυτό το ένιγμα. Εγώ λέγει ο δαίμον είπα για όλους τους νεκρούς για να μην φανερώσω την ήττα μου. Δεν ήθελα να αποκαλύψει το Μαντίο ότι έχει αδυναμία άρα είναι ιτημένο, αλλά είπα αυτό γενικά εγώ. Δεν είπα ότι μου φταίει ο Άγιος Βαβύλας. Τη δύναμη του Αγίου δεν ήθελα να ονομάσω. Ναι, μπράβο, τη δύναμη, αυτό είναι όλο. Δεν ονομάζω όλο και λέω ότι πόση δύναμη έχουμε. Εδώ δηλαδή, μετά από αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, μας λέει ότι τα Άγια λείψανε έχουν δύναμη. Θεία δύναμη, χάρη Θεού. Δεν μπορεί να τα βάλει κανείς με τα Άγια λείψανα. Εγώ λέει ο δαίμον, είπα για όλους τους νεκρούς, για να μην φανερώσω την ήττα μου. Άλλωστε φοβούμε, λέγει ο Απόλλωνας, το δαιμόνιο, να προφέρω το όνομα του Αγίου. Ούτε το όνομα, ούτε το όνομα. Ούτε το όνομα. Συ όμως βασιλιά, πρέπει να καταλάβεις το νόημα του χρησμού. Εδώ ειρωνεύεται τώρα. Ο Άγιος ειρωνεύεται το δαίμονα και το βασιλιά. Και αντί όλων να μεταφέρεις μόνο την υψανοθήκη του μάρτυρος, να πάρεις αυτήν να την πας κάπου αλλού. Διότι αυτό μας έκλεισε το στόμα. Πήγε την από εδώ πέρα αλλού για να ανοίξει το στόμα μου να σου πω. Εγνώριζε ο δαίμον την ανοησία αυτών που τον ελάτρευαν, ώστε πίστευε ότι τόσο φανερά απάτη δεν θα μπορούσαν να την αντιληφθούν. Σε έκανα απάτη το δαιμόνιο. Δεν την καταλάβουν, σου λέει, να πω όλοι. Δεν. Λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι. Έλα. Κάτι. Αυτά τα λέει στον Ιωλιανό ή τα λέει έτσι γενικά ο Χριστός όμως. Αυτά τα παιδί και στον Αυτοκράτορα. Δεν έχει φόβο αυτό. Ο αρχιερέας Ιερός Χρυσόστομος, ο Άγιος. Δηλαδή, απευθυνότανε στον Ιουλιανό, ουσιαστικά. Δύο διωγούς έφαγε. Στο διωγό πέθανε ο Άγιος Χρυσόστομος, τον Αυτοκράτορα. Δεν είχε λόγο. Δηλαδή, δεν έγραψε βιβλίο το οποίο παρουσιάστηκε αργότερα. Βιβλίο. Και παρουσιάστηκε αργότερα. Ω! Τα έλεγε. Όχι, λέγονται ζωή αυτά τα πράγματα και μένουν. Ναι. Ήταν μεγάλος Άγιος, ήταν. Εξυπακούεται ότι αυτά ακούγονται σε ακροατήριο που να έχει τουλάχιστον 5.000 ακροατήριο. Και ο Ιλιανός είχε ανατραφεί ορθόδοξος.
Και ήξερε τη δύναμη των Αγίων. Ναι, ναι. Και τα καταλάβαινε. Ναι. Δεν χρειάζεται να πει ο Θεός. Αυτό πήγε κατευθείαν εκεί πέρα. Το έκρυβε, το έκρυβε ότι αγαπούσε τα είδωλα. Το ήξερε ότι οι Άγιοι έχουν δύναμη. Λοιπόν, να σταματήσω λίγο εδώ, αφού θέλετε να πούμε δύο λόγια. Και μετά πάμε παρακάτω. Έχουμε δηλαδή από μια την Εκκλησία και την την εξουσία. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι δύσκολα η εξουσία μπορεί να ξεφύγει από τα νύχια του δαίμονα. Ξεκάθαρα, τα νύχια του δαίμονα. Δύσκολα, όχι αδύνατο, γιατί το αδήλωσε και ο Κύριος αυτό. Ότι προσκύνησέ με, του λέει ο διάβολος, και θα σας δώσω όλα τα βασίλεια της γης. Που σημαίνει ότι θα περάσεις από το σπίτι του διαβόλου, θα τον προσκυνήσεις για να σου δώσει την εξουσία, οποιαδήποτε εξουσία επήγε. Επήγε εξουσία. Και ο λαός το ίδιο όμως, έτσι. Ε? Και ο λαός το ίδιο, δυστυχώς. Ο λαός... Ο περισσότερος. Έτσι, τώρα το συμπλήρωσε σωστά. Ε. Ο πάρα πολύς λαός. Άλλωστε... Υπακούσε την εξουσία. Μην ξεχνάμε τι κάνανε στον Χριστό. Παρασυρώταν ο λαός από τους άρχοντες. Με τους αυτοκράτορες, όλους τους διώχτες, ποιος τους έβαλε, ο διάβολος τους έβαλε, ναι. Τους έβαλε ο Θεός. Ναι. Και ένας αρχηγός εδώ στην Ελλάδα, πολιτικός, δεν είχε πει θα συνεργαστώ και με το διάβολο αρκεί να πάρω την εξουσία. Το λέει. Δύο. Το λέει. Πώς. Δύο. Δύο το είπατε. Η Παχογιάννη και ο Τσίπρας. Όχι, είναι καλιά ο όλος. Γιατί εσύ τι είσαι που μιλάς σκεπασμένα. Μιλάς ξεσκέπαστα ο άλλος. Ξεκάθαρα ο άλλος. Φοβάσαι και εσύ. Και πώς τη λένε, αυτή που ήταν υπουργός παιδείας. Η Διαμαντοπούλου. Η Διαμαντοπούλου, τρία άτομα το έχουν πει. Και η Διαμαντοπούλου το έχει πει. Ναι, τι το έχει πει πρώτη απόθεση. Πριν από αυτό. Σταμάτησα για να δώσουμε ορισμένα στίγματα της εποχής. Γι' αυτό σταμάτησα. Για να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να μην έχει να παλέψει ο Χριστός με την αντίπαλη παράταξη όσο είναι η αυλαία του κόσμου αυτού που ζούμε, ανοιχτή. Ανοιχτή. Και που είναι σαν να λέει στην Εκκλησία μου ανήκεις. Και εσύ πάρε τα μέτρα σου. Πώς θα φερθείς μέσα στον κόσμο. Αυτό λέει, δεν λέει τίποτα άλλο παραπάνω. Έχει και να παρατήσει κανείς άλλη. Όχι. Παρακάτω σταματάμε πάλι και λέτε ό,τι έχετε να πείτε. Λοιπόν. Δηλαδή, επαναλαμβάνονται. Αφού... Ναι, τίποτα καινούριο. Παύει ο διάβολος να κάνει τη δουλειά του. Ακριβώς. Αφού τον ακολουθούμε. Έτσι. Αφού κάνει τη δουλειά του, μας ανοίγει τα μάτια ο Άγιος Πατέρας. Δηλαδή, λέει, κοιτάξτε να δείτε και μην κοιμόσαστε το ύμνο του δικαίου. Αυτό λέει με άλλα λόγια. Και άμα λέμε δεν μπορώ, μπορεί ο Κύριος. Αρκεί να κάνουμε ένα βηματάκι εμείς. Το δεν μπορώ δεν ισχύει, το δεν θέλω ισχύει. Έτσι. Λοιπόν, πού είναι, πήδησα, για να δω. Ναι, λοιπόν. Διότι αν, όπως λέγεις, τα σώματα των νεκρών ανθρώπων είναι μίασμα, το δαιμόνιο είπε, τα σώματα των νεκρών ανθρώπων που είναι γύρω-γύρω είναι μόλισμα, μολύνουν την περιοχή. Πολύ περισσότερο είναι τα σώματα των ζώων. Αν τα ανθρώπινα μολύνουν, πολύ περισσότερο τα σώματα των ζώων και μάλιστα πολύ ατιμότερα από τα σώματα των ανθρώπων είναι των ζώων. Δεν μπορεί να διαξία των ανθρώπων με των ζώων. Επειδή λοιπόν πλησίων του ναού έχουν ταφεί, πλησίων του ναού του Απόλλωνα μιλάμε τώρα, γι' αυτό γίνεται λόγος, λέει γύρω γύρω είναι θαμμένα σώματα, με εμποδίζουν. Γιατί δεν λες Απόλλωνα ότι και τα σώματα των ζώων που είναι σε χειρότερα, πολύ πιο χειρότερα και ατιμότερα από των ανθρώπων. Αλλάζει μόνο των ανθρώπων. Έπρεπε να μετακινήσεις και αυτά, να πεις και αυτά με εμποδίζουν. Αν δεν θεωρούσες τους ανθρώπους ατιμότερους από τους πίθηκες. Άρα βάζεις τους ανθρώπους πιο κάτω και από τους πίθηκους και από το γαϊδούρι και από εκείνα τα πράγματα.
Πού είναι λοιπόν αυτοί που βρίζουν το ωραίο δημιούργημα του Θεού, τον ήλιο που δημιουργήθηκε για να μας υπηρετεί, με το να ταυτίζουν τον Απόλλωνα με τον ήλιο. Είχανε κάνει, λέγανε, ή Θεός ο ήλιος, θα του βάλει φτιάξει άγαλμα. Και εσύ λες τώρα ότι εμποδίζουν τον Απόλλωνα, προσέξτε το, αυτό που λέω εδώ πέρα, τα ηθαμένοι γύρω γύρω. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αντιπροσωπεύει ο Θεός, ο Απόλλωνας, τον ήλιο. Ο ήλιος μολύνεται από τίποτα. Όλο τον κόσμο φωτίζει και ό,τι υπάρχει, καθαρό και κάθαρτο. Συνεπώς, γιατί ο ήλιος που δεν εμποδίζεται από καμιά μυρωδιά, καμιά δυσοδεία, στέκει ωραία ωραία και εσένα Απόλλωνα που είσαι αντιπρόσωπος του Θεού εκείνου που λέγεται ήλιος στην ιδωλατρική θρησκεία, λες εμποδίζουν τα σώματα των ανθρώπων που θα μέρα. Είναι επιχείρημα του Αγίου αυτό. Ο ήλιος, ενώ η γη είναι κατάσπαρτη από νεκρούς, ξεχύνεται σε ολόκληρη την οικουμένη. Και πουθενά δεν συμμαζεύει τις ακτίνες του, ούτε την ενέργειά του, εξαιτίας των μολυσμών που υπάρχουν γύρω. Παντού οι ακτίνες πέφτουνε. Ο Θεός σας όμως, ενώ δεν αποστρέφεται την αισχρή ζωή και τις μαγείες και τους φόνους, γίνονται τόσα έσχοι, ο Θεός λέει, καλά κάνετε. Αυτά δεν τα συχαίνετε και συχαίνετε τα σώματα των ανθρώπων. Η αμαρτία βεβαίως καταδικάζεται ακόμα και από αυτούς που τη διαπράττουν. Το νεκρό όμως και ακίνητο σώμα για τίποτε δεν κατηγορείται ούτε κακολογείται. Ένα σώμα, τι μπορεί να σου κάνει ένα νεκρό σώμα. Και εσύ όμως μου φταίει, μου φταίς λέει. Τι σου φταίει το σώμα το νεκρό. Να πάω λίγο παρακάτω. Μόνο ο Θεός Απόλλωνας λέγει ότι εμποδίζεται από τους νεκρούς να μαντεύσει το μέλλον. Υπήρξαν άλλωστε και σε εμάς μεγάλοι και θαυμαστοί άντρες. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε και εμείς προφήτας που έλεγαν προφητείες, που προφήτευσαν για γεγονότα που έγιναν μετά από 400 και 1000 χρόνια. Όταν όμως προφήτευαν, τίποτε από αυτά ούτε κατηγόρησαν κανένα, ούτε έδωσαν εντολή να καταστραφούν οι τάφοι και να πεταχθούν οι νεκροί. Ο Απόλλωνας λέει, πετάξτε τους τα λείψανα που υπάρχουν. Και εμείς έχουμε προφήτες. Προφήτευσαν να δεν είπε ποτέ πουθενά ότι τους φταίνε τα μνημεία και τα λείψανα. Ενώ οι άλλοι από αυτούς ζούσαν πλησίων από τους προφήτες, λαών που ήσαν άθεοι και κάθαρτοι. Πηγαίνανε και κηρύτανε σε λαούς που ήσαν ακάθαρτοι. Για τους καθαρίσουν οι Απόστολοι τι κάνανε. Και αυτοί οι προφήτες ήσαν. Και μπήκαν μέσα σε λαούς που ήσαν εντελώς ακάθαρτοι. Εντελώς ακάθαρτοι. Και κήρυξαν και τους άλλαξαν. Και αντί των ειδώλων υψώθηκαν ναοί, τεράστιοι. Και αντί να είναι των ανθρώπων τα σώματα με δαιμόνια μέσα, μπήκε το Πνεύμα το Άγιο. Όταν άκουσε λοιπόν αυτά ο υποκριτής βασιλιάς, θα ακούσει Δημήτρη, διέταξε να κατεβάσουν τη λειψανοθήκη. Έδωσε εντολή τη λειψανοθήκη του Αγίου Βαβύλα για να γίνει έτσι σε όλους ήττα, φανερή και ολοφάνερη. Όταν κανείς τυφλώνεται, κάνει αυτά που τον βλάπτουνε. Γιατί αν ο δαίμον έλεγε ότι εξαιτίας του Αγίου δεν μπορώ να μιλήσω,
αλλά μην το μετακινήσετε, ούτε να τον ενοχλήσετε, θα γινόταν γνωστή μόνο στους οπαδούς του Απόλλωνα η ήττα. Το προσέχετε αυτό, λέει. Ο δαίμονας είπε όλους μην τις πειράξετε. Αν έλεγε όμως, με εμποδίζει ο Άγιος Βαβύλας να εκφράσω τη μαντία μου, σε αυτό που μου ζητάτε, τότε θα φαινόταν ότι πάθαινε ήττα και τη μάθανε μόνο αυτοί που πίστευαν σε αυτόν. Τώρα όμως που μετακινεί ο Αυτοκράτορας από μόνος του αυτό, γίνεται φανερό σε όλους ότι είναι ηττημένος ο Απόλλωνας. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα εδώ, για να μας πάρει ο χρόνος, να πω το εξής. Ο Αυτοκράτορας, για να μην έχουμε και συνέχεια πάλι στην άλλη σύναξη, για να προσπάθησε για να μετακινήσει του Αγίου το Λείψανο. Το εκβάν, το συμπέρασμα της πράξεώς του, έπεσε κεραυνός, έκαψε, έκανε συντρίμια ένα τεράστιο άγαλμα που ήταν στο ναό και ακούμπαγε κάτω και έφτανε το κεφάλι του στην ροφή επάνω του Απόλλωνα. Συντρίμια. Έκαψε ό,τι ήταν μέσα, δεν πήρε ξελέ μόνο τις κολόνες. Και πήρανε το μάθημα οι ιδωλάτρες και πολλοί κατάλαβαν ότι πρόκειται για πλεκτάγι του μαντίου και ότι δεν είναι Θεός ο Απόλλωνας, αλλά Θεός είναι ο Χριστός. Και του οποίου φορέας της χάριτός του ήταν ο Άγιος Βαβύλας. Καταλάβαν όλοι λοιπόν ότι η μετακίνηση, για να δώσουμε τέλος να πούμε ορισμένα πράγματα, της Λειψανοθήκης που επιχείρησε να κάνει ήταν αιτία. Και κάτι ακόμη, ότι ο Αυτοκράτορας δεν είχε καλό τέλος, όπως όλοι οι διώκτες του χριστιανισμού. Όπως όλοι οι διώκτες του χριστιανισμού. Ο χρησμός που έδωσε η πυθία, ας το πούμε έτσι, ο Απόλλωνας, η ωραία στο Απόλλωνας που ήταν μέσα, με άλλο λόγιο ο Σατανάς, ήτανε, λέει, με εμποδίζουν οι νεκροί. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε. Στέλνει ο βασιλιάς της Λιδίας, τον Περσόν δηλαδή, ο Κρίσος, στο μαντίο των αδελφών, να τον ερωτήσει, έχω να κάνω ένα πόλεμο. Να το κάνω ή να μην το κάνω στους αδελφούς. Και του απαντάει το μαντίο ότι θα το κάνει στον πόλεμο, αλλά θα πέσουν πολύ μεγάλοι, πολλά κεφάλια. Του απάντησε. Δεν το είπε μας ποια κεφάλια θα πέσουν. Τον αντιπάλων ή τα δικά τους. Πονηρό αυτά. Αυτό είναι το διφορούμενο. Πάντα απαντούσε και είχε δύο σκέλη. Αν έχανε αυτός, σου είπα, θα πέσουν τα κεφάλια τα δικά σας. Αν κέρδιζε, θα πέσουν τα κεφάλια των άλλων. Πάντα ήταν διφορούμενη η πυθία. Δεν θυμάμαι από το λογισμό μου, πάντα θυμάμαι τον χρησμό, ρωτάει να κάνω πόλεμο, άλλος την πυθία που θέλει να εξατεύσει. Και απαντάει η πυθία. Λέει, θα πολεμήσεις, θα πολεμήσεις, αλλά ουκ εμπολέμω θνίξεις. Θα το εξηγήσω και το πράγμα. Έπαιρνε τον χρησμό, θα πας να κάνεις τον πόλεμο,
η μία εκδοχή. Δεν θα πεθάνει στον πόλεμο. Στον πόλεμο δεν θα πεθάνει. Ναι, αλλάζανε η. Μετά η πυθία άλλαζε το κόμμα, έβαζε το κόμμα αλλού και έλεγε θα στο κάνει τον πόλεμο, αλλά θα πεθάνει. Στον πόλεμο στο δεν θα πεθάνει. Άλλαζε κόμμα. Θνίξε πόλεμο. Λοιπόν, ήταν πάντα διαφορούμενο. Και εδώ το ίδιο έκανε. Το ίδιο έκανε. Όλα τα λείψανα θα τα πάρετε. Αυτά με εμποδίζουν όλα. Και ο βασιλιάς λέει, άρα μου λέει για εκείνο. Τώρα και δεν τα πάρω. Ο Ιουλιανός, ο παραβάτης και κάθε παραβάτης δεν έμεινε ατιμόρυτος. Στάθηκε απέναντι στη δύναμη εκείνου που είπε και στον Παύλο όταν τον εδίωκε, «Πού πας σκληρών σι προς κέντρα λακτίζειν». Είναι αυτό που κάνει σκληρό να με πολεμάς εμένα τον Ιησού Χριστό, είναι σαν να έχεις γυμνά τα πόδια σου και να κλωτσάς τα καρφιά επάνω. Όχι μόνο θα τα ματώσεις, θα καταπληγώσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και θα πεθάνεις από αυτό. Αυτό πήρε σαν απάντηση ο Παύλος. Είναι η απάντηση προς όλους τους διώκτες όλων των εποχών. Έχω σκοπό να συγκεντρώσω από ένα βιβλίο που έχω δικό μου του Πανεπιστημίου όλους τους διώκτες, έναν ένα, να σας τους παρουσιάσω το τέλος τους. Ο Ηρώδης που είναι ο πρώτος διώκτης, χυθήκανε τα εντόστια του και αυτοκτόνησε συνέχεια ο Ηρώδης. Ο Ιουλιανός επίσης είχε ικτρόν τέλος, λέει, βρήκε ένα καλόγερο πριν κάνει την εκστρατεία εναντίον στην αυτοκράτορα, πήγε να πολεμήσει, ήταν δύο οι άρχοντες τότε που διεκδικούσαν την εξουσία και πήγε να πολεμήσει τον άλλον. Βρήκε ένα καλόγερο στον δρόμο. Του λέει, καλόγερε τι κάνεις, του λέει. Όχι, καλόγερε τι κάνει ο μαραγκός σου. Τι εννοούσε? Το Χριστό. Επειδή στην οικία τη μικρή και το απαντάει ο μαραγκός, ο καλόγερος, ότι ετοιμάζει το φέρετρό σου. Προφητικά. Πορεύθηκε για να πολεμήσει. Ένα βέλος το βρήκε στην καρδιά του Ιουλιανού. Το βγάζει το βέλος, πετάχεται και το αίμα. Ναι νίκη κάσμενα ζωρέ, και έπεσε νεκρός. Ναι νίκη κάσμενα ζωρέ, και έπεσε νεκρός. Άλλη εγωχή είναι ότι δια πρεσβειών του Αγίου Βασιλείου, ναι, τον εκτέλεσε ο Άγιος Μερκούριος με το σπαθί του. Σηκώθηκε ο Άγιος από τη Λάρνακα που ήταν. Α, ο Ράδος. Και το εστανέστηκε ο Θεός, το βίος του το γράφει αυτό, ότι και σκότωσε τον Ιωαννιό του Παραβάτη. Άρα, το πρεσβειό του Μεγάλου Βασιλείου. Έπεσε, ναι, σκληρών προς κέντρα λακτίζει. Δεν πρόλαβε να εφαρμόσει τίποτα από αυτά που σκέφτηκε. Δύο χρόνια. Να ρωτήσω κάτι. Με ποια δικαιολογία πολέμησε τους χριστιανούς? Αφού ήταν χριστιανός υποτίθεται. Όχι. Έρευνε κάποια δικαιολογία για να κάνει τον πόλεμο αυτό? Ήταν βαφτισμένος χριστιανός. Ναι. Για να επικρατήσει. Τι είπες, να ακούσω κι εγώ κάτι είπες. Η απάντηση δεν την άκουσα. Γιατί λέει δίωξε τους χριστιανούς αφού... Ναι, με ποια δικαιολογία. Ναι. Όταν κάποιος φεύγει από ένα μέρο, από ένα κόμμα, στο πούμε, λέει αυτός ήταν έτσι, έτσι, ήταν καλός και πάω εκεί. Απαντήστε άμα θέλετε. Είχε κάποια δικαιολογία ή την... Για να επικρατήσει. Άλλος, για να εναντίον του Μεγάλου Κωνσταντίνου, επειδή στον μισούσε τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, γιατί σκότωσε λέει τον αδερφό του, τον Γάλλο. Το Γάλλο, ναι, ήταν συνάκοντας. Αυτό είχε μίσος εναντίον του Αγίου. Σκότωσε ο Κωνσταντίος. Ναι, αλλά αυτός ήταν αθώος. Γιος του Κωνσταντίνου. Ήταν αθώος βέβαια, ναι, αλλά αυτός, πως ήταν και ο Άγιος, τον Άγιο Αρτέμιο, γι' αυτό τον σκότωσε. Τώρα, για να πει ότι να πω μια κουβέντα όπως θα λες εσύ. Αυτά είναι προφάσεις
του Ιουλιανού, ότι επειδή έχει συνάρχοντα αυτόν και τα ρεύστα, ένας καθαρά βαπτισμένος χριστιανός που πιστεύει στον Κύριο, δεν κάνει στροφή 360 μοίρες να καλέσει τα είδωλα που είχαν πεθάνει ήδη για την αυτοκρατορία. Έκανε την αβίαση, και αυτή η παρατήρηση που έκανε σωστή είναι. Δηλαδή, ήθελε να κάνει αναβίωση της ιδωλατρίας για να δοξαστεί μήπως περισσότερο από τους ιδωλάτρες. Γιατί είχε σπουδάσει στην Αθήνα με τον Μέγα Βασίλειο. Έτσι, μπράβο. Ήταν μαζί συμμαθητές. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Και είχαν πολλές κόντρες. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ήταν χριστιανός κανονικός, βαφτισμένος και όλα τα ήξερε. Ναι. Γι' αυτό μετά, ας πούμε, ήξερε τη δύναμη των Αγίων Υψάνων και αυτά που λέμε τώρα για το μαντίο. Γι' αυτό εσήκωσε το Άγιο Ύψαμα. Η εξουσία παραφρονεί. Φέρεται τρελά, λέει εδώ στο ίδιο θέμα ο Χρυσόστομος, ο αυτοκράτορας έκανε αυτό που κάνουν οι τρελοί, λέει. Ένας τρελός, λέει, για να εκδικηθεί ένας ανθρωπότης που χτυπάει τον τοίχο. Νομίζω ότι εκδικείται τον άνθρωπο, λέει. Το ίδιο έκανε, λέει, και ο Ιουλιανός. Παράφρονο, όπως ήταν τρελός, ήθελε να χτυπήσει, λέει, τον Άγιο, αλλά χτύπαγε στην ουσία τον εαυτό του. Αυτό και έκανε. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, και δεν ακούω να σας κουράσω άλλο, ότι οι εξουσίες σε ένα μεγάλο ποσοστό εκτελούν όσα μηχανεύεται ο πειρασμός σε βάρος των πολιτών. Γιατί η εξουσία δεν έχει στο νου της ότι πρέπει να υπηρετήσει το λαό, αλλά το συμφέρον του πειρασμού, τίποτα άλλο παραπάνω. Και επειδή ζούμε σε ημέρες που είναι πολύ πολύ πάρα πολύ πονηρές, πρέπει να έχουμε υπόψη μας, να έχουμε στο νου μας, ότι προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν η εξουσία, η δική μας εξουσία, εντελώς το λαό. Και η Ανατολή είναι μία, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Ιησούς Χριστός. Με ό,τι κάνουν, άκουσα και κάτι από μια διάλεξη ενός γιατρού, απόσπασμα, που έλεγε ότι ταΐζουν τα ψάρια με υδράργυρο. Έχουν ορισμένα ψάρια υδράργυρο ρακετό, δίνουν επιπλέον, λέει, γιατί είναι καρκινογόνο, για να μειώσουν τον πληθυσμό της γης. Που σημαίνει, και βέβαια θα προσθέσει κάποιος από εσάς αυτό που λέει ο πατήρ Παΐσιος, όλα τα προϊόντα της γης είναι δηλητηριασμένα. Και κατά τη φωνή του γέροντα, του Αγίου, θα σταυρώνετε, λέει, και δεν σας πειράζει τίποτα. Αυτό κάνουν οι εξουσίες. Θέλουν να προσανατολίσουν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν. Το θέμα μας, λοιπόν, επειδή πρέπει να το καταγράψει, είναι ότι η εξουσία παραφρονεί και πιστεύει ότι σοφρονεί και πιστεύει δήθεν ότι σοφρόνος ποιεί. Με παράδειγμα τον Ιουλιανό τον Αυτοκράτορα που επιχείρησε. Πιστεύει ότι το πιστεύουνε. Να το καταλάβω, να το καταλάβω. Πιστεύει ότι τον πιστεύουν αυτά που τους λέει. Αυτοί που τον πιστεύουν. Πιστεύει. Αυτοί που τον πιστεύουν. Ναι. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν στα χέρια το Ευαγγέλιο, τις γραφές, την Εκκλησία και πορεύονται όπως θέλει ο Κύριος. Εμείς έχουμε μία Ανατολή, θα την ξαναδούμε φέτος.
25 Δεκεμβρίου, τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος βασιλεύει και θα βασιλεύει μέσα στις ψυχές μας. Θέλει να πει κανείς κάτι πριν κλείσουμε? Να κάνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιο? Ότι μη ευαδίζομαι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, ότι η ημέρα πονηρέσει. Μάλιστα. Επομένως, η σοφία του κόσμου τούτου είναι καταργημένη η σοφία. Και η σοφία που μένει είναι του Κυρίου. Σοφή, να έχουμε μαζί μας τον Κύριό μας. Μπορεί να καταλάβουμε τις ημέρες, τα σημεία των καιρών, ας πούμε, για να μπορούμε να βαδίζουμε σωστά και ορθά. Να πει κανείς κάτι, να δώσουμε λύση. Άμα θέλω να δώσουμε, δίνουμε λύση. Έχουμε ακόμα, σήμερα έχουμε ο μήνας πόσο? Δύο. 9 μέχρι 16 θα κάνουμε δηλαδή. Άλλες δύο φορές. Έτσι, άλλες δύο φορές θα κάνουμε. Μάλιστα. Να δώσουμε. Είναι δύο και είναι του Αγίου Πορφυρίου σήμερα. Καλό είναι να βάλουμε, αν μπορούμε ενδιάμεσα, να μιλήσουμε και για τον Άγιο Πορφύριο, που τον πολλοί από εσάς τον ξέρατε, εσύ τον κυρίως τον ήξερες, τον νέο Άγιο μας. Νομίζω ότι μπορούμε κάπου να κάνουμε ένα εδώ. Έχουμε. Ένα κενό και να μιλήσουμε. Έχουμε και βιβλίο του Αγίου. Μπορούμε να πάρουμε. Έχουμε πολλά, αλλά καλό είναι να το ανοίξουμε. Πότε, την επόμενη φορά? Ό,τι θέλετε εσείς, εγώ απλώς το έκανα σαν πρόταση. Την κάνουμε δεκτή. Δεν την κάνω δεκτή. Είδα να σα πω παρεμπιπτόντω, είχα πάει σήμερα στο μίληση. Δεν μπόρεσα να μπω μέσα. Χιλιάδες αυτοκίνητα. Χιλιάδες τα αυτοκίνητα ήταν μέχρι στον δρόμο που πηγαίνει. Στρίβεις. Ναι. Οι πάροδοι που υπήρχαν επάνω, δηλαδή δεν μπόρεσε πουθενά. Εγώ πήγα και δεν επέστρεψα πίσω. Γύρισες. Γινόταν. Χαμός. Ναι, ήταν κάτι ακατανόητο πιστεύω. Δηλαδή, όταν είναι αυτά τα πράγματα, εγώ. Άρα αξίζει τον κόπο να κάθεσουμε να μιλήσουμε και εμείς λίγο. Τώρα που μου το θίγει, α πω ένα στιγμιότυπο, μπορείτε να έχετε ακούσει δικό μου στιγμιότυπο. Είχε πρόβλημα ο αδερφός μου, είχα πρόβλημα και εγώ. Το πρόβλημά μου νομίζω το γνωρίζετε όλοι. Η γυναίκα μου είχε λίγο εσωτερικά. Εδώ και 25 χρόνια, με προδιαγραφές χωρίς επιστροφή στο θάνατο. Της είχε φάει τα μάτια, δεν έβλεπε καθόλου, τα νεφρά δεν είχε καθόλου, τον ισοφάγο όλο δεν πήγαινε σταγόνα κάτω και χαροπάλευε. Πάλευα μόνο μια σταγόνα να βάλω στο στόμα της και μια σταγόνα εδώ για να δροσίζεται. Κάποια στιγμή της προτείνω να πάμε στον πατέρα Πορφύριο. Εγώ το μεταξύ πήγαινα στον πατέρα Πορφύριο μέρα παραμέρα. Πότε έπαιρνα ένα μπολάκι με νερό, του το πήγαινα, ευλόγησε το γέροντα. Ευλογούσε. Με έκανε δεκτό, γιατί γνώριζε ότι το πρόβλημα ήταν αξεπέραστο. Θανατηφόρο πρόβλημα. Μέρα παραμέρα. Κι άλλο του πήγαινα μία πιτζάμα, μία νυχτικιά της Στέλλας, καθαρομπλημένη, την ευλογούσε. Φύγε μου. Ήρθε η ώρα που είδα ότι θα φύγει για την άλλη ζωή. Λέω πάμε. Και την πήρα, τη βάζω στο αυτοκίνητο. Ανοιχτή η πόρτα εντελώς, δεν είχε εμπόδιο. Την πήγα μέσα και μέσα, γιατί άμα δεν είχες πρόβλημα μεγάλο, μπορεί να μην σ' άφηνε να μπεις και μέσα, γιατί είχε κόσμο. Μόλις την είδε, ήταν ξαπλωτός, γιατί είχε μύριες αρρώστιες. Καθιστός, είχε ένα σταρουδάκι στο χέρι ξύλινο. Τι έχεις? Έβγαινε η φωνή του από τα βάθη. Τα νεφρά μου, λέει. Και εγώ εσωτερικά που ζούσα την κατάσταση, τι νεφρά εδώ, δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Τη σταυρώνει. Σταυρό, θα γίνεις καλά, της είπε. Μάνεσης, Βουδικλάρη, δύο γιατροί, τον γνωρίζει το Μάνεση.
στο Βηθλέμ ερχότανε, δεν ζει κύριε Αδάμ. Και επειδή έκανα λόγο στη Βουδικλάρη που ήταν φιλάνθρωπη όσο δεν παίρνει άλλο αυτή η γυναίκα και ο Μάνασης το ίδιο. Με στείλω Θεό σε χέρια που δεν απλώνα το χέρι να σου πούνε δώσε μια δεκάρα. Δεν απλώνα το χέρι. Μια φορά έβαλα στη Βουδικλάρη στο εξωτερικό γιατρείο χρήματα, είχε 10 εκατομμύρια φορές. Άφηνε το σπίτι της που την πήγαινα εκτάκτως και έρχονταν σπίτι στον άρθρο δει. Σαν να είναι ο αδερφός της. Λοιπόν, τα βρήκε και μου λέει, με πήρε τηλέφωνο σπίτι μου και μου λέει, τι είναι αυτό που κάνατε, μου δρένετε τα χέρια. Φιλανθρωπία δεν λέγεται, αυτή έπεσε, έφυγε πιο μπροστά της Στέλλα. Μου είχε δώσει διαγραφές, τόσο χρόνο θα ζήσει. Λοιπόν, της λέω κάποια στιγμή, με είδε, δεν ξέρω πώς με είδε, αισιόδοξο από ό,τι μου είπε η ίδια, ενώ εμείς βλέπουμε ότι η γυναίκα σου φεύγει. Λέω εγώ βεβαίως στηρίζομαι στο Θεό και σε εσάς μετά. Άμα συμβεί αυτό, να γίνει καλά η γυναίκα σου, θα είναι η ιερότερη διάσωση της ζωής μου. Όντως, αφού την πήγα στον πατέρα Πορφή και λίγο πριν μια εβδομάδα την είχα πάει στην Κρεμαστινού, την μικροβιολόγο του Υπουργού. Ναι, και είχε πάρει αίμα, το εξέτασε μου λέει, είναι νερό κύριε Αδάμ, μην την ξαναφέρεις. Είναι για να φύγει. Αφού την πάω στο πατέρα Πορφύριο 10 η ώρα παραμονικά σήμερα, μετά από δύο μέρες την πάω και την είδε σήμερα ο πατέρα Πορφύριος, το επόμενη μέρα το πρωί αφού ήταν τόσες μέρες για το ταξίδι, μου λέει, μόλις η Σταύρος την επόμενη μέρα, ό,τι νύχτα γαλοπάλευε και το πρωί μου λέει πεινάω. Εγώ τη νύχτα της έβαλε τη σταγόνα εδώ. Δεν πήγαινε σταγόνα κάτω αφού το είχε φάει το ισοφάγο ο λύκος. Λοιπόν, μια και όποιες είδες εσύ. Μου είπε λοιπόν μετά το σταύρωμα του πατρός Πορφυρίου που θα γίνεις καλά, πεινάω. Δεν σου κάνω λέω. Τι θες να φας, στιφάδο μου λέει. Λέω, να χτυπιέσαι, δεν σου κάνω. Βρε εσύ, όλη νύχτα σου έβαζα τη σταγόνα εδώ και εδώ στο μέτωπο. Μόλις θα κάνεις έτσι, κλαπ, θα πνιγήσεις, λέω. Θέλω στιφάδο. Ήρθα σε δίλημα και λέω, άμα δεν τις κάνω και φύγει, θα το έχω στη συνείδησή μου όσο ζω και υπάρχω. Κάνε, μητέρα, λέω στην πεθαρά, αυτό που ζητάει. 8 το παραγγείλαμε, 11 έχει γίνει, 2 πιάτα χωρίς να καταλάβει τίποτα, σαν γλάρος. Δώσε μου τη ρόμπα μου. Μόλις της κλαπ, τα μάτια ανοίξανε, έβλεπε καλύτερα από εμάς εδώ πέρα, πήγε στη κουζίνα, έπινε, έκανε, λέω γιατρέ τη σκέτσι, άστινε μου λέει. Και μετά από δεν ξέρω πόσο διάστημα βλέπω ότι γιατρίνα που μου είχε πει δεν ζει. Πώς την είδα, πήρα τις εξετάσεις από την Κρεμαστινού τις τελευταίες, τις βλέπει. Τα σέβομαι απόλυτα, τα θεία, τα σέβομαι απόλυτα κύριε Δάμου, λέει. Αφού είδε τα προηγούμενα για το νεκροταφείο και τούτα εδώ για ζωή. Πατήρ Πορφύριος. Οπότε αξίζει τον κόπο κάτι να πληρώσουμε και να... Βέβαια, έχει ντοκουμέντα και αδερφός μου που είχε, μου βαστάει ένα μυστικό που δεν μου το λέει. Λέει, μου είπε εμένα αρκετά που δεν θέλω να τα πω, μου λέει. Τώρα και δεν να πει. Θα τα μάθεις εσύ τώρα. Το στιγμιότυπο, ένα άλλο ωραίο που είμαστε μαζί με τον αδερφό μου τον Τάκη είναι τούτο. Στο οποίο σε ένα δεν ξέρω, Σταύρο, θα ακούσεις τώρα. Καθόμαστε και ήταν απέναντί μας. Ήθελα, λέει, να πάω στο Άγιο Όρος. Πατήρ Πορφύριος. Και είχα βγάλει εδώ ένα καρκίνο. Σκέφτηκα να πάω στο Ιπποκράτιο να μου το καυτηριάσει να πάω στο Γιώργος. Πάω λέει στο Ιπποκράτιο, βρίσκω τον γιατρό και του λέω γιατρέ, καυτηριάσε το. Όπως θα ακούτε. Λέει, έχω λέει το μηχάνημα που το βάζω για να
καεί, αλλά δεν έχω αναισθητικό, του λέει. Δεν θα σου κάνω, του λέει. Για να μας το βάλω έτσι θα πεθάνεις. Πάρ' το και βάλω, του λέει. Επέμενα, λέει. Και το βάζει στη μπρίζα, κάει και έγινε κόκκινο φωτιά και πρέπει και το βάζει στο... εδώ. Δεν κατάλαβα, λέει, τίποτα, γιατί έλεγα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέη σόλ με». Ο δε γιατρός είχε λογισμούς μέσα και έλεγε «Τι γαϊδούρι είναι αυτός που δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτό που του βάζω». Εκεί έπρεπε να πεθάνει μέσα μαζί πάνω. Έλεγα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέη σόλ με» και πήγα στα Άγιο Όρος μετά. Καταλάβαινε τη σκέψη του. Ε? Καταλάβαινε τη σκέψη του γιατρού. Την έβλεπε. Την έβλεπε και την καταλάβαινε, αυτό έλειψε. Αστειεύεσαι. Πήρε, σου ξεδίπλωνε το. Αμέσως το, τούτο θα το βγάζει έξω όλο. Όλο. Του αδερφού μου που το πήγε στο χέρι λίγο εδώ πέρα, του λέει: «Σπίτι σου είναι αυτό, είναι αυτό, έχει το άλλο, έχει το άλλο». Του είπε περιστατικά ολόκληρα. Ναι, αλλά τώρα να πω κάτι πειρασμικό ίσως. Τι είναι. Πειρασμικό κάτι να πω. Ότι πήγα και κοιτάξα. Σαν πειρασμικό, πες. Ναι. Είδα αυτή την πολυτέλεια και με στεναχώρεσε που υπάρχει εκεί πέρα. Πού? Εκεί στο Πορφύριο, εκεί στο, τα μάρμαρα, τα πολυτελέστατα και αυτά. Δεν είναι πολυτέλεια, γιατί είναι πότε πήγες. Ε? Ασφάλεια, γιατί δεν είναι πολυτέλεια. Πάσα να το πω κάτι άλλο, το πω κάτι άλλο. Κτίριο, δεν έπρεπε να είναι. Ναι, 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 κάτι πιο απλό, περίμενα εδώ. Δεν νομίζω ότι. Σήμερα τα κτίρια όλα που γίνονται με προδιαγραφές. Αν μόνο αν δεν φτιαχτεί το 20 του Θεού. Κάτσε να το πω κάτι, περίμενα. Και εγώ ζητάω. Εσύ έχεις σπιτάκι μικρό, όχι. Μεγάλο, μεγάλο, να πω ότι σκανδαλίζομαι. Δεν θα το πω γιατί δεν πρέπει. Συμφωνώ. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, δημιουργείται η ταπεινότητα περισσότερο να μάθεις κάτι το απλό, ας το πούμε. Όχι, εντάξει. Δεν ξέρω, ίσως λέω σκανδαλίζομαι, δεν ξέρω. Εξαρτάται από με τι μάτια εσωτερικά βλέπει κανείς. Αλλιώς το κατάλαβε ο Παναγιώτης, αλλιώς εσύ. Ναι, ναι. Έχουμε διαφορά στη όραση. Σου τούτε εδώ την όραση. Ε. Από εκεί εκπορεύονται όλα. Συμφωνώ. Λέει, τώρα θα πω, δεν το λέω για σένα, ναι. Ναι, 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 θα πω, το πω γενικά. Εγώ το είπα για να μου φύγει κιόλας. Να σου φύγει, γιατί του πονηρού είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Αν το σπίτι μας το καλοπίζουμε, του Θεού τα έργα, όσο μάλλον, δεν πρέπει να τα καλοπίσουμε. Που μένει του αγαπώντα την ευπρέπεια. Ναι, μωρέ, μου έτυχε μια φορά να είμαι στο Νόση Πατάπιο δίπλα, είναι ένα άλλο μοναστήρι, με το νέο είναι και αυτό. Και η κουμπί ήταν χειρόντισα πολύ και δεν ξέρω αν ζει τώρα. Λοιπόν, και είχε μάστρα και έφτιαχνε το καθολικό. Ένα ωραίο ναό εξωτερικά, μέσα δεν είχα πει γιατί ήταν τελείωτο. Και του λέει μάστρα, συζητάγανε με τον μάστρα. Και λέει, άκουσε να σου πω. Είναι εκκλησία, του λέει το μάστρα. Και η εκκλησία πρέπει να έχει προδιαγραφές τουλάχιστον για 500 χρόνια ζωής. Γιατί είναι οίκος Θεού. Mm. Το αντιλαμβάνεσαι. Στο Θεό τι προσφέρουμε. Ακόμα η Παλαιά Διαθήκη μου θυμίζεις τώρα εσύ τούτο το πράγμα. Η Παλαιά Διαθήκη λέει το εξής. Έχεις παραγωγή στο σπίτι σου. Δηλαδή τώρα παραγωγή εννοώ εξωσφέρνεις. Θα προσφέρεις το ωραιότερο στο Θεό. Το γράφει η Μωσαϊκό Ιστόμο μέσα. Το ωραιότερο. Λοιπόν, και μάλιστα λέει, γιατί προσφέρθηκαν στο Θεό 14.000 νήπια, και απαντάει ο Άγιος Φώτιος, ο Μεγάλος Φώτιος, ο Άγιος Φώτιος επομένως, ότι στο Θεό προσφέρουμε ό,τι εκλεκτότερο υπάρχει. Υπήρχε πιο εκλεκτό από τα νήπια, πιο άγιο πράγμα. Πήρα τη θέση του νηπίου Χριστού. Τιμήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, όταν τιμάμε λοιπόν αυτόν που τα έχει δώσει όλα, το ανήκει το καλύτερο. Έτσι είναι. Αλλά δεν το πάμε κάτω εμείς. Θα βάλω εγώ τώρα το λάδι, το καλό, να τον άψω το καδίνι. Το φάω, θα βάλω δεύτερο λάδι. Έτσι είναι. Και ένας φίλος μου λέει, έλα. Του λέω, δεν σε είδα καμιά φορά στην εκκλησία. Τι να έρθω να δω, που φορά λέει τόσα χρυσά και... Δεν μπορώ, δεν τους αντέχω. Προφάσισα να μαρτύρεις. Του λέω, σε παρακαλώ, άκουσε με αυτό που θα σου πω. Εσύ όταν γιορτάζεις και καλέσεις κόσμο, παρουσιάζεσαι με τα ρούχα που ποτίζεις το περιβόλι σου. Μην του κάνεις το κοστιμάκι σου,
Έτσι κάνει που λέει. Αυτοί που παρουσιάζεται μπροστά στο Θεό δεν πρέπει να είναι ευπρεπείς για να είναι... Η γάπησα ευπρέπεια ρίκου σου και τόπος κινώματος δόξας σου. Η γάπησα ευπρέπεια οίκου σου και τόπον, ο οίκος δηλαδή, σκηνώματος, σκηνώμα είναι το σπίτι του Θεού, δόξης. Με πιο μεγάλη μεγαλοπρέπεια υπήρχε από τον ναό του Σολομώντος. Πέστε. Ποτέ δεν στήθηκε. Για να φτιάξει ολόκληρη. Χρυσό, όλο χρυσό. Και το πάτωμα λέει χρυσό ήταν. Ναι, ναι, ναι. Τι διαστάση ο ναός του Σολομώντος. Α, ήταν πράγμα. Ήταν... Εμένα μου το έχουν πει. Σου λύθηκε η... 1500 μέτρα μήκος και 800 μέτρα φάρμα. Να ρωτάς. Όχι, ο ναός του Σολομώντος. Ήταν και τα άλλα μαζί. Ο καθεαυτού ναός. Αυτό ήταν ο Σολομώντος. Ήταν 100 μέτρα μου φαίνεται. Κύριε Καλογιώρο που λέω. 25. Είχαμε συνήθιση με τον Πατριάρχη. Έχει μέσα και άλλα χτίρια μέσα. Λοιπόν, προσευχή μας. Σε ζωστάω. Λοιπόν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Πάτα λοιπόν, ο Ελής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το όνομά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει ημίς σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τυρών. Διεφών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Την άλλη Δευτέρα, 6 ώρα. Και μένει και μία παραπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, μου λέγε μετά, δεν είχα λίγο ποτήριο, μου λέγε, καλεσμένος.